τρόπο για να δούνε πώς θα πάει η επόμενη σεζόν μετά. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο που προλόγησα νωρίτερα. Ο Χάρης Λεμπιδάκης μας απαντά για το αν έχει δεχτεί πρόταση από την εκπομπή της Μπέτης και λέει και για άλλα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα για τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Ακούσαμε διάφορα ρεπορτάζ σχετικά με κάποια ονόματα για τη θέση της Τζόκου Τζοκώστα στην εκπομπή της Μπέτης Μαγκύρα. Ένα από αυτά ήταν και το δικό σας. Αληθεύει? Δοκιμαστικό εγώ δεν πέρασα. Και νομίζω ότι επειδή περάσαμε κάποια στιγμή ως καλεσμένοι από εκεί, εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, εγώ πήγα ως καλεσμένος, με χαρά δέχτηκα την πρόσκληση της εκπομπής και της Μπέτης. Εγώ δεν έχω κάνει κάποια κουβέντα. Ναι, υπήρχε μια κρούση όταν πήγα που μίλησα με την Μπέτη και ένα ενδιαφέρον να υπάρξει κάποια συνεργασία, αλλά εγώ ζήτησα και το χρόνο μου και δεν ήμουνα σε, να το πούμε, σε φάση να ενταχτώ σε μια άλλη εκπομπή μετά από την αποχώρησή μου από την Κατερίνα. Ήταν κάτι σαν ζωντανό casting, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για τους καλεσμένους που πήγαιναν στην εκπομπή της Μπέτη. Και εγώ το διάβασα αυτό, εγώ δεν το ξέλαβα ούτε ως casting αυτό, ούτε μου είπαν ότι έλα για να δούμε πώς δένει στον αέρα με την Μπέτη και τα υπόλοιπα παιδιά. Εγώ πήγα, πέρασα καλά, θα ξαναπάω στην εκπομπή της που με έχουν καλέσει. Από εκεί και πέρα δεν τίθεται κάποια συνεργασία. Είδαμε χθες το βράδυ μια φωτογραφία μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Σνίκ, που τυπικά λύθηκε υποτίθεται η όποια κόντρα είχαν μεταξύ τους. Σήμερα το πρωί έκανε μια δήλωση η κυρία Νανά Παλετσάκη στη δική της εκπομπή και είπε ότι ουσιαστικά ο κόσμος ξερνάει πάνω μας στον κόσμο της τηλεόρασης, γιατί όλο αυτό είναι μια τέλειωτη υποκρισία και ότι έχουν χαθεί τα μπέσα. Δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν έπρεπε να αναρτηθεί αυτή η φωτογραφία, γιατί είναι από μόνο του ένα ψέμα. Δεν θα συμφωνήσω. Δηλαδή γίνεται ένα τσακωμός και ένα μπιφ που λέμε φταίνει οι ίδιοι πρωταγωνιστές και που βγαίνει αυτό στη δημοσιότητα. Τα βρίσκουν και ανεβάζουν μια φωτογραφία, πάλι φταίνε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, στην συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή ο Γιώργος με το Σνίκ. Εγώ νομίζω ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί τσακωμοί στην τηλεόραση και γενικά πολλές φορές αν θέλουμε να μιλάμε για μπέσα και για υποκρισία, ίδια παρεάκια που στείνονται στην τηλεόραση είναι μια υποκρισία που δεν μιλάει ο ένας με τον άλλον. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε για ποιο λόγο επιλέγει κάποιος να ανεβάσει ένα story ή μια φωτογραφία και να μιλήσει για το τέλος μιας κόντρας. Η ίδια, μάλιστα, η Νανά Παλετσάκη μίλησε και σχετικά με τη Φέη Σκορδά, δηλώνοντας πως ουσιαστικά είχε βρεθεί στο Μέγκα πίσω από τον Γιώργο Λιάγκα και ότι καθυλώθηκε δύο βήματα πίσω του, ότι δεν εξελίχθηκε ούτε στις συνεντεύξεις αλλά ούτε και στο κομμάτι του gossip. Όχι, σε αυτό θα διαφωνήσω εγώ με την Νανά και όχι γιατί γνωρίζω τη Φέη και την εκτιμώ και τηλεοπτικά και χαίρομαι που είναι και φίλη μου, αλλά η Φέη όλα αυτά τα χρόνια νομίζω έχει δείξει ποια είναι και έχει εξελιχθεί σε αυτό που κάνει. Mm-hmm. Κάποια πράγματα πέτυχαν, κάποια πράγματα δεν πέτυχαν, αν λάβουμε υπόψη μας τα νούμερα τηλεθέασης, και σίγουρα όπως έδωσε πράγματα η Φέη στο Γιώργο, στη ζύπραξη που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, έτσι έδωσε πράγματα και ο Γιώργος στη Φέη. Να σας ρωτήσω και κάτι επιπλέον. Ακούσαμε χθες τον Γιώργο Λιάγκα να τοποθετείτε μετά από σχόλιο που άκουσε προς το πρόσωπό του από την Τίνα Μεσαροπούλου σχετικά με το ταξίδι του στο Ντουμπάι. Η Τίνα Μεσαροπούλου είπε ουσιαστικά ότι θεώρησε μάλλον ότι είχε πάει τζάμπα, είχε πάει δωρεάν και ότι το τζάμπα έχει άλλη αξία. Έπειτα ζήτησε συγγνώμη και τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Λιάγκας γι' αυτό. Κοίταξε να δεις, επειδή παρακολουθώ τη Σταματίνα, την εκπομπή της Σταματίνας και είμαι φαν, όταν το άκουσα αυτό που είπε η Τίνα πάνω στο σχολιασμό που έκαναν για το ταξίδι του Γιώργου Λιάγκα στο Ντουμπάι, εμένα με εξέπληξε και μου ξένησε. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς για κάποιον άλλον, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιώργου Λιάγκα, και να λες ότι πήγε τζάμπα, να κάνει διακοπές και όλο αυτό το πράγμα. Ευτυχώς και το πήρε πίσω, της το αναγνωρίζουμε και είναι μεγάλο point, αλλά εμένα μου άρεσε και η τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα, που πλέον ένα συγγνώμη δεν αναιρεί τα πάντα. Και 7 Γενάρη κιόλας έχουμε πρεμιέρα του Survivor, έχουμε δει ήδη και το τρέιλερ, ποιοι διάσημοι θα είναι μέσα. Κοίτα, αρχίζει Survivor, αρχίζει MasterChef, έχουμε μυθοπλασία, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, καταλαβαίνετε τι άγχος θα υπάρχει σε όλα τα επιτελεία. Κοίτα, το Survivor
πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε και ψηφοφορία από το κοινό. Άρα θα δούμε τους παίχτες να βάζουν τα δυνατά τους και να διεκδικούν την παραμονή τους μέσα με τη δύναμή τους. Όποιος θέλει να φεύγει από το παιχνίδι, χάνει τα χρήματά του. Άρα οι αποχωρήσεις, οι κυθελείς αποχωρήσεις, ανήκουν πλέον στο παρελθόν και πολύ δύσκολα θα... Τα πρόσωπα που έχουμε δει ήδη, ότι θα συμμετάσχουν. Εγώ δεν συμφωνώ που μπαίνει ξανά η Ασημίνα, μπαίνει ξανά η Δαλάκα, μπαίνει ξανά ο Παπάς. Ξέρουμε τις αντιδράσεις τους, ξέρουμε τους πανηγυρισμούς τους, ξέρουμε τι ίντριγκα συσταγωγικά μπορούν να κάνουν. Θέλω να δω τον Κέτζογλου, θέλω να δω τον Νίκο τον Κάνο, θέλω να δω κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί και δεν έχουν καεί από τις συμμετοχές τους σε reality. Μαρία Ντονά. Η Μαρία πάει για την εμπειρία, μιλήσαμε με κάποια μηνύματα λίγο πριν τους πάρουν τα κινητά, πάει να ζήσει την εμπειρία, μου είπε. Και νομίζω ότι κατά βάθος πιστεύει και ευελπιστεί ότι μπορεί να μπει και ο Άρης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις, έδωσε πάρα πολλούς τίτλους. Μπράβο και στη Δημητρούλα μας, στη Δήμητρα Τσαούση. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τηλεοπτικά. Mm-hmm. Να πάμε πρώτα στο Ολυμπιακό το Χάρη. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είπε ότι δεν πήγε για δοκιμαστικό μέσα. Γιατί είναι κρίμα και άδικο ένα παιδί να με τέτοια εμπειρία να περνάει κάστινγκ ο Χάρης Λεμπιδάκης. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν έχει να κάνει με την αξία του ανθρώπου, την επαγγελματική. Αν ταιριάζει με την ομάδα. Μην λέτε ψέματα τώρα, συμφωνώ απόλυτα με τον Θοδωρή. Δεν έχει να κάνει με την αξία, αλλά σίγουρα όταν είσαι πολλά χρόνια σε ένα χώρο και έχει την εμπειρία. Άμα χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πει κάποιο άλλο να κάνει δοκιμαστικό, θα πει εγώ. Όχι, είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος, παιδιά. Γιατί δεν σου λέει κανεί να δοκιμάσει αν αξίζει. Ή όχι σαν να είναι επαγγελματίας. Να δούμε τη χημεία μεταξύ μας. Να σου πω την προσωπικότητα. Εμείς εδώ κάναμε οντισιό, κάναμε δοκιμαστικό. Τι εννοείς? Κάναμε εμείς εδώ πεντάδα. Εγώ που είμαι καινούργια, εντελώς καινούργια. Με πέρασε ο οντισιό μαζί σας. Ναι, δεν θα έπρεπε. Εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε. Ακούστε λίγο, όχι γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εάν ένας που έχει μια διοικητική θέση και είναι στην επιλογή δεν ξέρει να, και δεν καταλαβαίνει ποιοι έχουν χημεία μεταξύ τους, είναι πρόβλημα δικό του. Και δεν είναι μόνο να ξέρει. Ο Χάρης Χιαννίδης ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θοδωρή, αυτό που λες είναι αλήθεια και το επιβεβαιώνω με τον εξής τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που είμαστε χρόνια στη δουλειά και από κάποια στιγμή και μετά, όταν δεν είμαστε σε εκπομπή να συμμετάσχουμε και μας καλούν σε εκπομπές, σε πάνελ, ενώ δεν έχουμε πρόβλημα να πάμε ως καλεσμένοι. Ακριβώς επειδή υπάρχει πιθανότητα να παρεξηγηθεί το θέμα ότι πάμε για live casting, δεν πηγαίνουμε. Ναι, αλλά παιδιά, γίνεται όμως μια εκπομπή. Μην κοιτάτε εδώ πέρα που σε εμάς έκατσε το γλυκό. Αν εμείς τώρα ήμασταν εδώ πέρα και δεν συνοούμασταν, ή ο καθένας λέγε, εγώ θα περάσω το δοκιμαστικό. Θα πάρει δηλαδή μια εκπομπή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 15-20 χρόνια στο χώρο και θα του πει να σε κάνω δοκιμαστικό. Πρέπει να ξεπεραστούν αυτά τα κόμπλεξ, λένε, για το καλό της εκπομπής. Γιατί άμα δεν μπορούν να γιατί είναι προσβλητικό. Δεν είναι προσβλητικό, αλλά θα σου εξηγήσω ότι πάνω κάτω από του ανθρώπου ξέρει, παιδιά, τι περιμένει. Είναι αυτό που είπες προχθές. Εφαρμόζεται, παιδιά, στην είναι αυτό που είπε η Ελένη προχθές και το είπε και δύο φορές και είναι πολύ σωστό. Μπορεί να κάνεις ένα δοκιμαστικό και να βγουν οι συμμετέχοντες υπέροχοι και μετά στον αέρα να βγει το μάφο το καρπούζι. Άρα, ή το αντίθετο. Ή να απορρίψεις κάποιον που θα ήταν τελικά καλός. Ξέρετε ποιο είναι η ισορροπία ποια είναι. Να μπορούν οι άνθρωποι που συμμετέχουν να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν βγαίνει όχι από μια οντισιόν, θα βγει από ένα καφεδάκι το οποίο θα συζητήσεις και θα δεις μου κάτι. Και απογνώση των δεδομένων, ποιος έχει προηγούμενα με ποιον. Και ναι, αυτό βέβαια. Δεν υπάρχουν εκπομπές που λένε τι ωραία παρέα που είμαστε και βγαίνει στον αέρα και είναι σούπα. Κοίταξε, το θέμα είναι το πάνω σε μια εκπομπή, να ξέρεις την ιεραρχία της εκπομπής. Πρωτίστως για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα να ξέρεις ποιος είναι ο ρόλος σου. Σε καλούν λοιπόν σε μια εκπομπή. Με μία πείρα πίσω σου, πας για να επιβεβαιώσεις τον κανόνα σου. Πας για να επιβεβαιώσεις αυτό που είσαι. Και όχι αυτό που έχεις γράψει ιστορία. Πας να επιβεβαιώσεις ότι κάνεις να υπηρετήσεις την εκπομπή μέρη μου. Όχι να φοβώ να επιβεβαιώσω ότι είμαι ο Μιλιόγλου με τα 15 χρόνια, 20 χρόνια ραδιόφωνο. Ότι μπορεί να υπηρετήσω την εκπομπή του. Αυτό το ίδιο λέτε πάντα. Και να κοιτάς και την ιεραρχία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Μερούλα μου, πάμε να δούμε. Άρα λοιπόν βγαίνει και ο Χάρης από το κάδρο. Του στέλνω ένα γλυκό φίλο. Και τίτλο. Με μια συγγνώμη δεν γίνονται και θαύματα.